Δημήτρη, καλησπέρα. Σας συναντάω. Καλησπέρα σας. Καλή σεζόν. Ελπίζω να σας κάνω καλό ποδαρικό. Είμαι πολύ γουρλής, να ξέρετε. Θα δείξει. Είστε όλοι φίλοι μου και συνοδοιπόροι τόσα χρόνια. Οπότε μέσα από την καρδιά μου, καλή αρχή, παιδιά. Να είστε καλά. Πώς σου φαίνεται το φετινό τηλεοπτικό τοπίο? Εμπόλεμο. Α, πολύ εύκολη ερώτηση. Τέτοιες θα μου κάνεις. Ναι, εμπόλεμο. Και δεύτερον, αυτό που συζητάμε και με συναδέλφους είναι ότι νιώθουμε, όχι από πλευράς κούρασης, από πλευράς σημείου που έχουμε φτάσει, ότι λες και είναι Φεβρουάριος. Δηλαδή υπάρχει μια γενικότερη... είναι όλοι στα κάγκελα. Μία, πώς να το πω τώρα, είναι οξύθυμη. Λες και έχουν παρέλθει μήνες. Και είμαστε ακόμη, ούτε ένας μήνας δεν έχει περάσει. Ας ελπίσουμε ότι, ξέρεις, θα κοπάσει αυτό. Παρακολουθείς κάποια άλλη εκπομπή? Ποια είναι πιο κοντά στα γούστα σου, θεωρείς? Δεν έχω προλάβει, αλήθεια είναι, να παρακολουθήσω. Μ' αρέσει, έχει ένα ενδιαφέρον η όλη προσπάθεια του Κώστα Τσουρού. Τη βλέπω έτσι με ενδιαφέρον. Οπότε ναι, θα πω αυτό. Μου κάνει πολύ καλή εντύπωση. Ο Ηλίας Βρετός, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος στο καινούργιο του Πόστο. Αυτό ναι, μπορώ να το πω. Α, και η Ευγενία Σαμαρά είναι πολύ καλή. Έτυχε φέτος να δεχτείς πρόταση από κάποια άλλη εκπομπή? Δεν τα λέω αυτά ποτέ. Δεν μιλάω για προτάσεις ποτέ. Δεν το λέω σε σένα. Απλά οι προτάσεις είναι, ξέρεις, προσωπικές. Δεν είναι για να τις λέμε, ούτε για να τις μοστράρουμε. Θέλω να μου πεις πώς σου φαίνεται η εκπομπή της ΦΕΙΣ με την αλλαγή της ώρας και το καινούργιο της πάνελ. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ καλύτερη η ΦΕΙ φέτος. Το έχω γράψει κιόλας. Εντάξει, έχω μια δυναμία στη ΦΕΙ. Η ομάδα της μου είναι πολύ οικία και αγαπητή, οπότε της εύχομαι τα καλύτερα. Θα ξανασυνεργαζόσουν μαζί? Ναι. Ξανασυνεργαζόμουν. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρης. Αν αρχίσουμε πάλι, δεν έχω πρόταση από τη ΦΕΗ, γενικά μιλάω έτσι. Γενικά, σε ένα κανάλι στο 2048 θα ξανασυνεργαζόμουν τη ΦΕΗ Σκορδά. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρης δήλωσε σήμερα πως με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο παρεξηγηθήκαμε, αλλά τα ξαναβρήκαμε και ουσιαστικά ήθελε να το διορθώσει. Το καλύτερο είναι αυτό, το αποτέλεσμα. Ας μην μιλάμε για τα προηγούμενα, ας μιλάμε για τα τωρινά. Τα τωρινά είναι ότι όντως τον εκτιμώ πολύ, πάντα τον εκτιμούσα. Τώρα ότι μπορεί να μεσολάβει, εντάξει, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι ξεκίνησε και στο MAD Radio, που έχω κάνει και εγώ το ξεκίνημά μου από εκεί, με το MAPE Show. Του ευχήθηκα μέσα από την καρδιά μου μαζί με την Έλληνα καλή επιτυχία. Ακούσαμε πως υπερεσπίστηκε σήμερα στον αέρα της εκπομπής και την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Ναι. Το έκανα. Δεν αυτά τα είπε πέρσι. Ξέρεις από ό,τι αναφέρεται? Ξέρεις... Πριν από 6 χρόνια. Να σου πω κάτι. Πέρασαν 6 χρόνια. Τι να το κάνω τώρα? Όταν τα έλεγα εγώ ήμουν ο τρελός. Και δεν εμπλεκόμουν κιόλας. Εγώ δεν είχα κανένα σου λέει για το τώρα ότι λυπάμαι, αλλά δεν ξέραν όταν μιλάγανε για μένα. Μα πώς δεν ξέραμε? Απ' την ίδια δεν τα ακούγαμε. Με έναν τρόπο όλο αυτό δεν γινόταν. Εγώ τώρα είμαι του Σπυροπούλου. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό ακριβώς που είπα. Θεωρώ καταρχάς ότι εφόσον τη στεναχωρούν, δεν πρέπει να τα σκαλίζει και εκείνη. Και δεύτερον, δεν υπάρχει κανένας λόγος, κανένας μας πια να ασχολείται με αυτό, εφόσον οι άμεσα ενδιαφερόμενοι δεν μίλησαν ποτέ. Ουδής ασφαλέστερος εχθρός του ευεργετηθέντος. Δηλαδή, σε έχω εγώ ευεργετήσει, σε έχω βάλει δίπλα μου, σου έχω δώσει ευκαιρία. Είναι το βέβαιο ότι μετά από μερικά χρόνια θα βγεις εσύ και θα γράφεις εναντίον μου. Λοιπόν, το έχω βιώσει κι εγώ πολλές φορές και το βιώνω. Δεν πειράζει. Να είναι καλά. Γι' αυτό ο δρόμος κάποιων ανθρώπων είναι κοντός και δεν είναι μακρύς. Γιατί η κακία τους, ενώ έχουν ταλέντο, η κακία κάποιων ανθρώπων δεν τους αφήνει να κάνουν ένα μακρύ δρόμο όπως θα άξιζαν. Είναι θέμα χαρακτήρα του να μην κάνεις μακρύ δρόμο. Ωραία, και όχι ταλέντου. Ωραία, ταλέντου υπάρχει. Ο χαρακτήρας είναι κακός όμως. Ένα σχόλιο για την όλη έκταση με το θέμα με τον Γιώργο Λιάγκα. Θα σου πω αυτό που θα ακούσεις να λέω και σε όλους τους άλλους που θα με ρωτήσουν. Απλά είσαι η πρώτη. Δεν πρόκειται ποτέ να απαντήσω σε κάτι που δεν υπόθηκε. Δεν θα σηκώσω κανένα γάντι που δεν ξέρουμε αν πετάχτηκε προς τη δική μου κατεύθυνση. Θα ήσουν διατεθειμένος να τα ξαναβρείτε όμως. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Μ' αρέσει η στάση του στην τελευταία ερώτηση της Δημητρούλας μας, της Δήμητράς μας. Γιατί να είναι σαν να έχει τη μύγα και να μοιάζει. Ακριβώς. Μόνο σου θα σηκώσει το, θα πει ότι το λέει για μένα, είναι πάρα πολύ σωστό. Και το χειρίζει και πάρα πολύ καλά. Αν ξέρει τον Δημήτρη, είναι λίγο αντίθετο με αυτό που θα περίμενε να κάνει. Επειδή είναι πιο αυθόρμητο, πιο έντονο, πιο γρήγορα μπορεί να αντιδράσει και μετά να το μετανιώσει. Μ' αρέσει που το μέτρησε, το έβαλε κάτω, το βάζει τη σωστή του διάσταση και σου λέει.
ένα βήμα πίσω καλύτερα. Γιατί πέρασε και καιρό. Δεν νιώθει ότι είναι πιο όριμο ο εαυτό μα. Είναι πιο όριμο η συμπεριφορά του τώρα ο Δημήτρη. Δεν έχει αυτό το αυθόρμητο και το έντονο και το παρορμητικό. Είναι πιο μαζεμένο. Ζυγιάζει και τον εαυτό του, παιδιά. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Δημήτρη είναι σε μια φάση ζωή που έχει κάνει τι κινήσει του. Άλλε έχουν βγει, άλλε δεν έχουν βγει όμω. Και πρέπει πραγματικά να καθίσει σε μια θέση. Να δει την επόμενη κίνηση. Ακριβώ. Να δει την επόμενη κίνηση, ποια θα είναι αυτή και πώ θα πάει παρακάτω. Έχουν περάσει 6 μήνες, παιδιά, από τότε που σταμάτησε να μιλάει με τον Γιώργο Λιάγκα, έτσι. Ήταν καλά, μετά από την εμφάνισή του, θυμάστε, του Δημήτρου Γκαρέζου στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τα σχόλια του Γιώργου Λιάγκα. Από τότε, λοιπόν, αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν έχουν ξαναμιλήσει. Είναι πλέον σχεδόν 6 μήνες. Και βάλετε και στο τραπέζι το ότι ο ίδιος προφανέστατα και δεν νιώθει ότι μιλάει για αυτόν. Γιατί, όπως ξέρετε και εσείς και καλά είπαμε προηγουμένως, αν πίστευε ότι είναι για εκείνον η σπόντα, θα απαντούσε. Όχι, εγώ πιστεύω ότι και πολύ σωστά ο Δημήτρης, μεγαλώνοντας, οριμάζουμε, προσέχουμε τα σημεία όπου μερικές φορές αυτοστοχοποιούμεθα. Και όταν κάποιος λέει κάτι και το εννοεί για σένα χωρίς να πει το όνομά σου, αν βγεις και πεις εμένα εννοείται κύριε, απαντώντας, ναι, αυτοστοχοποίησε. Οπότε προφανώς πολύ σωστά το επεξεργάστηκε ο Δημήτρης και σου λέει δεν θα αυτοστοχοποιηθώ. Και μου άρεσε πολύ και αυτό γιατί όποιος καλεί από το χυλό φυσάει και το γιαούρτι δεν ξεχνάει τα πρισινά που πέρασε με την πρόταση της Φέης Κορδά. Σου λέει το 2048, εάν και εφόσον ζούμε πρώτα που το ευχόμαστε και προκύψει μια πρόταση, θα το συζητήσουμε. Α, γιατί τον θέλει το συμβόλαιο του Αδρικάνη. Τον θέλει Φέης Κορδά πάρα πολύ. Λίγη το συμβόλαιο του Δημήτρη φέτος. Βεβαίως θα λήξει στο τέλος τη σεζόν το συμβόλαιο του Δημήτρη και να κάνω μία πρόβλεψη. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά αν μου επιτρέπετε, θα πω ότι ο Δημήτρης δεν θα συνεχίσει με την Ελένη Μενεγάκη. Βέβαια, λύγει και το συμβόλαιο της Ελένης Μενεγάκη, οπότε δεν ξέρουμε και τι θα γίνει εκεί. Αν η Ελένη θα είναι του χρόνου στο Μέγκα, έτσι κι αλλιώς. Αυτό όμως που εγώ έχω μάθει από το ρεπορτάζ μου είναι ότι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος θέλει του χρόνου να κάνει οπωσδήποτε κάτι δικό του. Τώρα αυτό αν θα συνδυαστεί και με μια παρέα τηλεοπτική. Τόσο ναι, θα είναι. Πάντως κρατήστε και, συγγνώμη, και το σχόλιο. Και του αξίζει κιόλα, συγγνώμη, έτσι. Και του αξίζει κιόλα. Κρατήστε και το σχόλιο του ότι η Φέη Σκορδά είναι φέτος καλύτερη από ποτέ. Εγώ το βάζω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Να σου πω κάτι, γιατί το άκουσα και εγώ. Εγώ πιστεύω ότι η τοποθέτησή του έχει να κάνει με το κομμάτι της ενημέρωσης που πια δεν υπάρχει στην εκπομπή της Φέης. Ναι. Και βλέπεις ότι είναι μια πιο χαρούμενη εκπομπή. Η σαφήνεια του χαρακτήρα της εκπομπής. Χαρακτήρα έτσι ακριβώς, που μπορεί να του δένει και στο στα μάτια του, γιατί και το γουστό είναι κάτι πολύ υποκειμενικό. Εμένα μου αρέσει μια παρέα, εσένα μπορεί να μην αρέσει. Ναι, ναι. Μπορεί στα δικά του μάτια να δένει και καλύτερα. Θα κάνω το κακό της παρέας εγώ και νομίζω ότι αυτό μπορεί να είναι και μία μικρή. Δεν λέω ότι είναι, έτσι. Εγώ σκέφτομαι έτσι, εγώ είμαι ο κακός της ιστορίας εδώ. Θα το έβλεπα ξανά μια μικρή σπόντα απέναντι στον κύριο Λιάγκα, που είναι και απέναντι. Ότι μα η Φέη πέρυσι, όταν ήταν σε ρωτάνε στη ζώνη ποιος είναι καλύτερος και λες η Φέη είναι καλύτερη από ποτέ, εγώ το παίρνω. Εντάξει, και σαν μια μικρή. Βγαίνει... Μπορεί να μην είναι εγώ. Μην το λες αυτό. Η Φέη βγαίνει στις 12. Δεν είναι για τον Γιώργο. Ο Γιώργος έχει τρέξει 2 ώρες πριν η εκπομπή. Θέλει να τη στηρίξει τη Φέη, γιατί έχει καλή σχέση. Μια ωραία πρόβλεψη θα ήταν. Μια ωραία πρόβλεψη θα ήταν στην πρόβλεψη που έκανε ο Νίκος, σαν αρχική πρόβλεψη, ότι του χρόνου, γιατί θέλουμε ακόμα 10 μήνες, θα είναι με τον Γιώργο. Θα τα ξαναβρούν σίγουρα. Μέσα 10 μήνες δεν ξέρει. Θα τα ξαναβρούν με τον Γιώργο. Για να ολοκληρώσω αυτό που ήθελα να πω πριν, που έλεγε για το συμβόλαιο του, του αξίζει του Δημήτρη να του δώσουν μια ευκαιρία να δείξει το ταλέντο του, το χιούμορ του, να το πάρει πάνω του, να είναι κάτι που πια του αρέσει και να είναι συνειδητή η επιλογή του να το κάνει αυτό. Γιατί μεγαλώνοντας, αλλάζουν και αυτά που αισθανόμαστε ότι ξέρουμε να κάνουμε και μπορούμε να υπηρετήσουμε σωστά. Άλλα μυαλά έχουμε στα 30. Να του δώσουν κάτι και να το στηρίξουν. Γιατί άλλη... έχει τύχει να του δώσουν κάτι και να μην το στηρίξουν. Το Σπάτα Live, ας πούμε, που κόπηκε άδοξα, ήταν η μεγαλύτερη αδικία που έχει ζήσει ο Δημήτρης.